Ενωμένοι μπορούμε, ήταν το κοινό μήνυμα που έστειλαν χθες βράδυ ο πρόεδρος Αναστασιάδης και ο Μουσταφά Κιντζή από την κατεχόμενη Αμόχωστο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με το προσωπικό του αυτοκίνητο και συνοδεία οχήματος της Προεδρικής Φρουράς πέρασε λίγο μετά τις 8 το βράδυ στα κατεχόμενα από το δόφραγμα του Λίδρα Πάλας χωρίς έλεγχο της ταυτότητάς του. Έφτασε στον χώρο της εκδήλωσης στις 9 το βράδυ με τη συνοδεία μοτοσυκλετιστών της ψευδοαστυνομίας. Στην είσοδο του πύργου του Οθέλου, τον πρόεδρο Αναστασιάδη και τη σύζυγο του Άντρη υποδέχθηκαν ηγέτες του Τουρκοκυπρίων Μουσταφά Κιντζή και η σύζυγός του Μεράλ. Δεκάδες Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς, χειροκρότησαν θερμά τους δύο κατά την είσοδο του στο μνημείο, το οποίο αναπαλαιώθηκε με πρωτοβουλία της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά. Κατά τη μουσική εκδήλωση, το δικημετικό μουσικό γκρουπ Κυπρογένεια ερμήνευσε παιδιακά τραγούδια στην ελληνική και τουρκική γλώσσα υπό τον γενικό τίτλο «Κάτω από το φως του φεγγαριού». Στη δήλωσή του, αμέσως μετά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι η κοινή προσπάθειά του με τον Μουσταφά Κιντζή είναι η επανένωση του νησιού στο πλαίσιο της Διζωνικής Δικαινοτικής Ομοσπονδίας βασισμένη στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των τεσσάρων βασικών ελευθεριών. We are both committed to work tirelessly in order to find as soon as possible a solution which will give the right to every Cypriot to feel free and to share our treasures, because culture, our cultural heritage, is our own treasure. I wish the best to every Cypriot, and I am making a plea to those who might have objections. As my friend Mustafa has said, in unity we can succeed. Separating or in separation, the only we can witness is the bitterness from the past. Let's see the future. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η δήλωση του Μουσταφά Κιντζή. We want to create a situation where every spot of this island will belong to all of us. The translation of these words, of course, is a solution based on federal principles that it has been envisaged in the 11th of February 2014 agreement. Το παρόν του στην εκδήλωση έδωσαν ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου, ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Εσπεν Μπαρθέιντε και η ειδική αντιπρόσωπος Λίζα Μπατενχάιμ, ο προσωπικός αντιπρόσωπος του Προέδρου της Κομισιόν Πέτερ Φανούφελ, οι διαπραγματευτές Ανδρέας Μαυρογιάννης και ο Στυλ Ναμί, ο Μητροπολίτης Σταμασού και Ορεινής Ισαΐας, εκπρόσωποι του Δημοκρατικού Συναγερμού και του ΑΚΕΛ, ο Δήμαρχος Αμοχώστου Αλέξης Γαλανός, εκπρόσωποι οργανώσεων και άλλοι επίσημοι.